Συνέγγυνές μου, πολεμιστές μου, αδέρφια μου, Ελλάνια, αφική μου. Είναι αρκετός ο καιρός, γεια σας, το όπου δεν έχετε δει τη φυσική μου παρουσία. Ναι, θα πω ότι και εμένα μου έχετε κύψει. Όμως πολλά πράγματα είχαν δρομολογηθεί και έπρεπε να γίνουν. Με τρόπο ώστε να φαίνεται φυσικό, αλλά δεν είναι τόσο φυσικό. Είναι κανονισμένο, καθορισμένο το τι και πότε πρέπει να γίνει. Σαφώς βέβαια τη ροή, το τι θα κάνει ο κάθε αποστάτης και πώς θα χειριστεί το θέμα, και είναι χιλιάδες οι παράμετροι και οι αστάθμητοι παράγοντες που παίζουν όχι μόνο στο δικό μας σχέδιο, αλλά και σε όλο το σχέδιο, αλλά και στο σχέδιο του σύμπαντος. Όμως, αυτό που θέλω να πω, θα πω ότι αρκετοί συνέλληνες, αδέρφια μας, έχουν καταλάβει την τεράστια σημασία όλου του εγχειρήματος της απελευθέρωσης της Ελλάς, αλλά και όλου του πλανήτη. Πρέπει να δείξετε πάρα πολύ σοβαρότητα, όχι μόνο στον πλούτο, αλλά και στις κινήσεις που γίνονται, και στη γεωστρατηγική και στη γεωπολιτική, αλλά και στην εγχώρια πολιτική, αλλά και τι ακριβώς κάνουν, πώς το κάνουν, τι θέλουν να επιδιώξουν, πόσες χιλιάδες άδικα έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια εις βάρος των Ελλήνων, εις βάρος των νόμων που αυτοί τους ψηφίζουν, εις βάρος όλων των συνειδητοτήτων της πατρίδας μας, της Ελλάς μας, αλλά και σε όλη τη φυσιολογία των ανθρώπων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα που ακόμα δεν έχω τελειώσει, πολλοί νομίζατε ότι ήμουν φυλακισμένος και ότι ήμουν εγκλωβισμένος βάσει των καταστάσεων. Η πιο μεγάλη, αν το θέλετε, κατάσταση και στάση που έπρεπε να πάρω ήταν πολύ συγκεκριμένη αυτή. Σε έναν πραγματικά αληθινό χρόνο, στον πραγματικό αληθινό χρόνο, για να μπορέσω να γράψω τόσες χιλιάδες πράγματα, όπου δεν μπορούσα να το κάνω σε καμία περίπτωση στον ψεύτικο αποστατικό χρόνο εκεί έξω. Εκεί έξω λοιπόν είναι ένας ψεύτικος αποστατικός χρόνος, ο οποίος σουροκανίζει τα χρονικά, όχι περιθώρια, τα χρονικά στάδια που είναι δικά σου, να κάνεις πράγματα και δεδομένα, να κινείσαι συνεχώς στους δικούς του ρυθμούς, να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά την καθημερινότητα, τους παράνομους νόμους, ένα ατελείωτο κυνηγητό, μια τεράστια παρανομία να σε κυνηγάνε παντού όλα τα πάντα, με χιλιάδες θέματα, προβλήματα που θα έπρεπε να λύσω. Όμως έπρεπε να γίνει ακριβώς αυτό. Να εμφανιστούν οι προδοσίες, να εμφανιστούν οι προδοσίες του καθεστώτος, οι εγχώριες προδοσίες μέσα σε μας, να εμφανιστούν ποιος είναι ποιος, τι κάνει, πώς το έκανε, τόσο καιρό τι ήθελε. Δεν γίνεται τώρα 3-4 χρόνια να διδάσκεις, να κόβεις τις φλέβες σου για τον ελληνισμό, για την ένωση, να κόβεις τις φλέβες σου για την ελληνοσυνέλευση και τελικά την άλλη μέρα να μην ξέρεις τι λες και να είσαι ένα παρτάλι, να μη σέβεσαι τον εαυτό σου, να μη σέβεσαι καν τι είπες, με ποιους έφαγες, με ποιους ταξίδεψες, με ποιους πολέμησες, δίθεν αν πολέμησες. Ως μισθοφόρος κερατάς ή ως βλάκας ή ως εγκάθετος ή ως εγωιστής ή ως ένας χαζάρος με ένα βρώμικο DNA, δεν γίνεται. Πόσο σταθερές βάσεις είχες και θέσεις. Απ' την άλλη δεν γίνεται το καθεστώς. Ναι, μεν μας κυνήγησε, αλλά δεν του βγήκαν τα σχέδια. Απ' την άλλη όμως, η μεγαλύτερη αποστολή μου είναι όλα αυτά τα γραπτά, τα οποία είναι μπροστά στα μάτια σας πια, με αποδείξεις τεράστιες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να γραφτούν εάν ήμουν εκεί μαζί σας και αν δεν άφηνα τα πράγματα να εξελιχθούν, ώστε να κοιτάω και την πολιτική γραμμή και τη στρατηγική τη δικιά σας, αλλά και τις καρδιές σας, τις ψυχές σας, το νου σας, που πάτε, τι θέλετε, πώς θα το κάνετε. Δεν θα οριμάζατε ποτέ και ούτε θα είμαι συνεχώς, συνέχεια, με φυσική μου παρουσία μαζί σας. Θα έρθουν εποχές που δεν θα μπορεί ο καθένας να χτυπάει μια πόρτα και από πίσω να είναι ένας Αρτέμις. Θα πρέπει να είστε εσείς από πίσω. Θα πρέπει εσείς να διοικηθείτε. Θα πρέπει εσείς να διοικείτε. Και θα πρέπει να διοικείτε με το στόχο, το σκοπό, με τους νόμους, με τα πρωτόκολλά μας. Άλλωστε έχω πει, ηγέτης, πραγματικός Ελλάνιος ηγέτης, έχει τρία πράγματα. Πρώτον, πρέπει να είναι άνθρωπος με την πραγματική την έννοια, τη σημασία, και όχι σήμερα με όλο αυτό τις ράτσες
το ρατσισμό και όλα αυτά που νομίζουν ότι είναι άνθρωποι, με την πραγματική έννοια και σημασία του ανθρώπου, της ίδιας της δημιουργίας και κανένας άλλο. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρει ότι διοικεί ανθρώπους και δεν διοικεί ζώα. Τρίτον, δεν θα διοικεί για πάντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα αυτό που θα δημιουργήσει, αυτό που θα οικοδομήσει, αυτό που θα θεμελιώσει, θα μείνει για πάντα και όσο αντέξει και προστατεύεται. Τότε αυτός είναι ηγέτης. Ο ηγέτης που θέλει να ηγηθεί μέχρι να ζήσει ή μέχρι να πάθει καρδιά ή μέχρι να φύγει από αυτόν τον πλανήτη ή μέχρι να πάθει οτιδήποτε και μετά τελείωσε, δεν είναι ηγέτης. Η ιστορία διαγράφει για αυτούς. Όλα αυτά τα ψεύτικα ονόματα που βλέπετε σήμερα στη δίθεν ιστορία είναι παραδρεχάμενα γελία ονόματα, δεν υπάρχουν αυτοί. Η πραγματική ιστορία γράφεται διαχρονικά. Και ποτέ δεν μνημονεύεται κανένας εν ζωή. Άρα θα πρέπει να πετύχεις αυτό. Να το εκτελέσεις. Να το θεμελιώσεις. Άρα ο ηγέτης είναι αυτός που δεν θα διοικεί για πάντα. Και θα διοικεί. Και θα διοικεί και θα διοικείται όλο το σύνολο των ανθρώπινων δημιουργημάτων με τους νόμους. Με τα πρωτόκολλα. Και θα ανελίσσεται συνεχώς όλο αυτό το σύστημα μέσα από τα ίδια δημιουργήματα που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή την ελάνια τεράστια πολιτεία. Και αυτό είναι ο ηγέτης, γιατί αυτό που δημιούργησε, αυτό που οικοδόμησε, θα μείνει για πάντα. Και για όσο μείνει, το πάντα είναι σχετικό. Άρα, συνεγινές μου, δεν ήμουν ποτέ φυλακισμένος. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτόν τον πλανήτη να με φυλακίσει. Δεν γίνεται να με κλειδώσεις. Είναι τόσο μικρός, είναι τόσο μικρή η ζωή. Γι' αυτό είπα ότι είναι τόσο μικρή αυτή η στάση της ζωής. Προσέξτε, στάση ούτε καν διάσταση, γιατί δεν ξέρετε σε ποια διάσταση είστε, άσχετα ότι λένε τις γελιότητες που προβάλλουν ως διδαχές. Είναι τόσο μικρή που απαγορεύεται να προδώσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρεις, να φτάσεις μέχρι το τέρμα ως ανθρώπινο δημιούργημα, γιατί μαθηματικά διαπραγματεύεσαι αυτή τη μικρή στάση της ζωής. Και αν προδώσεις, χάνεις την αιωνιότητα, δηλαδή το όλον. Μαθηματικά δεν βγαίνει. Θα πρέπει όλοι να το καταλάβετε. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες γραπτά για όλες τις απορίες της δημιουργίας, για όλες τις απορίες των δυνάμεων της δημιουργίας, στείνεται ακόμα η πραγματική δημοκρατία, που η δημιουργία είναι η πραγματική δημοκρατία και την έχω πει ως είναι ως δημοκρατεά. Θα μου πείτε ότι είναι πολλές οι σελίδες. Έχει και σχεδιαγράμματα. Έχει και τα κείμενα. Και από εκεί και πέρα είναι η αιτία για να δημιουργηθούν χιλιάδες σελίδες και αναλύσεις. Και απλόχερα λοιπόν τώρα θα πρέπει να καταλάβετε ότι το ένα είναι συνδεμένα με το άλλο. Όπως και τα μηνύματά μου και οι εκπομπές μου σας έχω ξαναπεί ότι η μία είναι η συνέχεια ή η συμπλήρωση της άλλης. Πρέπει λοιπόν να τις δείτε. Εκεί είναι όλα τα μυστικά. Ας νομίζεις ότι διάβασες, δεν έχεις βάλει την νόηση. Το ότι ανάγνωσες δεν σημαίνει ότι αντιλήφθηκες, κατάλαβες. Κάθε πρόταση έχει διαφορετική σημασία και είναι κρυμμένα κλειδιά. Γι' αυτό αφήνω κάποια στιγμή να καταλάβετε εσείς να είναι σε κοινή θέα όλα τα γραπτά. Και αφού εσείς τα δείτε και υπάρχει σε θέαση. Μετά όταν σας εξηγήσω ένα κείμενο ή μιας επίκλησης, οποιαδήποτε δεν έχει σημασία, που είναι χιλιάδες τώρα, τώρα πια έχετε πραγματικά διαθήκη. Έχετε τη θήκη της νόησης του Δία, η οποία είναι εκτός των πρωτοκόλων. Είναι και η ανάλυση του πρωτοκόλου. Εντάξει, γράψαμε την αυθονία. Ωραία και την ορίσαμε. Γιατί την κατάλαβε κανένας. Δεν πάει λοιπόν στις 750 σελίδες στην αυθονία του ανθρώπου να καταλάβεις την αυθονία τουλάχιστον. Πήγαινε στην επίκληση να καταλάβεις την αυθονία ως δύναμη δυνατότητα δημιουργίας που εσωκλεί χιλιάδες άλλες δημιουργικές δυνάμεις για να φτάσει στο επίπεδο να είναι η αυθονία. Να δεις τελικά ότι κάθε αξία και κάθε δύναμη δημιουργίας εσωκλεί χιλιάδες άπειρες άλλες δυνάμεις και δυνατότητες ως μια μεγάλη δημοκρατία στους ίδιους όρκους νόμους της ίδιας ιερής ισοζυγίας για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η δύναμη, ώστε αυτή δημιουργήθηκε μέσα από δημοκρατία και τη δημοκρατία των δυνάμεων για να δημιουργεί. Και τι διαφορά είσαι εσύ, βρε δημιουργήμα μου, που είσαι το αιτιατό αυτής της δημιουργίας? Πώς άλλωστε μπορείς να δημιουργήσεις πέραν τούτου? Βεβαίως δεν υπάρχει.
Αυτά όμως είναι με αποδείξεις. Και σιγά σιγά είναι μπροστά στα μάτια σας. Και αυτό πρέπει να το διονύζετε διαρκώς. Να το αναλύετε, να το συζητάτε, να μπαίνει σιγά σιγά με μεγάλα δώρα που έρχονται. Και πραγματικά η ένωση, όπως έχω πει, θα γίνει στους ανθρώπους. Και το πρόβλημα είναι του ανθρώπου. Και το αποδεικνύω μέρα με την ημέρα. Έτσι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό το διάστημα έχω βγάλει κάλους και στα τρία μου δάχτυλα. Έχει πονέσει το φυσικό μου, το φυσικός μου εγκέφαλος. Για να έρθουν πράγματα να γραφτούν. Αλλά να μπουν και σε μια διαδικασία με ένα λεκτικό τέτοιο, ώστε να καταλάβει έστω και ο τελευταίος. Εάν σφίξεις το λεκτικό, δεν θα καταλάβουν. Είναι τόσο ανοιχτό το λεκτικό, είναι τόσο κατανοητό, θεωρώ. Αυτό εξαρτάται από τον καθέναν με τις ικανότητες, τις αντιληπτικότητες που έχει, ώστε να καταλάβει και ο τελευταίος. Και να μην ζητάει αποδείξεις από τον δίπλα του, ο οποίος μπορεί να του πει οτιδήποτε ανακρίβεια. Έτσι ο καθένας να μπορεί να έχει τις αποδείξεις μέσα στα μάτια του. Καμία σημασία αν καταλάβει κάποιος περισσότερο ή λιγότερο. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα μπει σε μια αναζήτηση και είναι θέμα χρόνου να κατανοήσεις πλήρως τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιος είσαι, πώς δημιουργήθηκες, από ποιον, πώς πρέπει να δημιουργήσεις, για ποιο λόγο, σε ποιο σχέδιο εντάσσεσαι, για ποιο στόχο και σκοπό δημιουργήθηκες. Χιλιάδες ερωτηματικά που ο κόσμος για να λύσει αυτά τα μεγάλα ερωτηματικά δικά του και δικαίως άμα το θέλετε έχει πέσει σε δόγματα, σε ψευδοδιδαχές, σε τεράστιες γελιότητες και δολιότητες, όπου εκεί είναι μεγάλη σκλάβωση, είναι υποδούλωση, είναι η δυνάστευση. Έτσι λοιπόν, καθένας που έχει την ευκαιρία και αντιλαμβάνεται περισσότερο, αν το θέλετε, καμία σημασία θα μπει στο τραπέζι. Στο τραπέζι λοιπόν θα μπουν χιλιάδες μυαλά και τώρα πρέπει όλα τα μυαλά να πάρουν θέση. Οπότε, συζητώντας και αναλύοντας, αλλά και διασπώντας την ίδια τους τη δημιουργία, θα μπουν σε μία διαδρομή να πάρουν χιλιάδες μυρουδιές που μέχρι χτες δεν μπαίνανε. Άρα θα ανοίξει ως κλειδιά ο ίδιος ο νους τους, η ίδια η νόησή τους και θα μπουν σε μία διαδικασία. Όχι μόνο να κατανοήσουν με πλήρη επίγνωση, αλλά να αντιληφθούν και τι έχουν κάνει οι άλλοι. Έχει πολύ σημασία να δεις πώς το κάνανε, τι κάνανε. Θα θυμώσετε πραγματικά. Και εδώ το ζήτημα είναι ότι θα συγκρουστείτε. Με ποιον θα συγκρουστείς? Με την αλήθεια δεν προσύγκρουστείς, απλά την ακούς και συμφωνείς. Αν συγκρουστείς με έναν εγωισμό ή με καθαρά την αποστασία, τότε καλά θα κάνεις και θα συγκρουστείς, γιατί από αυτή την αποστασία και αυτή η σύγκρουση θα έρθει η ανέλυξή σου. Αν δεν πολεμήσεις, η ανέλυξη δεν υπάρχει. Η ανέλυξη στο σύμπαν μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοσμοκρατορία, είναι ένας διαρκές πόλεμος. Με την ίδια την αποστασία. Δηλαδή ουσιαστικά με τον ίδιο τον αιθέρα. Ο οποίος από τη μία μεριά είναι δίκαιος, από την άλλη είναι άδικος, γιατί όχι ο αιθέρας, αλλά αυτοί που χρησιμοποιούν και εμφανίζονται στον αιθέρα. Αυτά βέβαια θα προκύψουν σε άλλη εκπομπή, η οποία θα είναι αναλυτικότατα, αλλά και θα έχετε και την ευκαιρία να συζητήσετε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο έρχεται και πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Άρα, πραγματικά μου έχετε λείψει όλοι, όμως μεγάλη αποστολή να γραφτούν, να υποθούν, να αγιωθούν. Έχω πει ότι να αγιωθεί σημαίνει να πιάσει γη, να έρθει εδώ, να κουμπίσεις τη γεία, στα κύτταρα της γείας, στα άτομα της γείας. Αυτό σημαίνει γιώνω. Ακόμα και το ρεύμα. Αν δεν γιωθεί δεν δουλεύει. Όλα γιώνονται. Που σημαίνει να κατέβουν στη γη. Να είναι εδώ. Να είναι στα ανθρώπινα δημιουργήματα, γιατί όλοι είμαστε γήινοι, είμαστε κομμάτια της γης. Ήρθαμε χωρίς σώμα, το αποκτήσαμε εδώ. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε γιώνεις, γι' αυτό λες να γιώσω το λόγο. Τι γιώσεις να του κάνεις το λόγο? Βέβαια, να ακούσει ο αέρας, να ακούσει η γεία. Να ακούσουν τα πάντα, να ακούσουν όλες οι μνήμες. Αυτό σημαίνει γείωση. Όπως γείωσες το σπίτι σου. Το χάραξες, το γείωσες, το χτίσες. Εκεί που το χάραξες, εκεί που το έπες, το σκέφτηκες, το χάραξες. Το έκανες σχέδιο, έβγαλες την άδεια, πήγες και το χτίσες. Α, το γείωσες. Πού το έβαλες στον αέρα, στη γη το έβαλες. Άρα το γείωσες στο σπίτι. Το χτίσες. Μπράβο, καλά έκανες. Ωραία. Έλα να γείωσες και το λόγο. Έλα να γείωσες την αλήθεια. Έλα να καταλάβεις τι έχει γίνει. Έτσι λοιπόν, σε μια τεράστια αποστολή, το οποίο δεν παραπονιέμαι, πραγματικά στον πραγματικό αληθινό χρόνο, για να κατέβουν όλες οι παρακαταθήκες, να κατέβουν όλοι οι κυβωτοί, που στη συνέχεια, στο επόμενο μήνυμα ή σε κάποιο άλλο μήνυμα, θα καταλάβετε τι λέω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, πρέπει να συνεχίσετε, όλοι σας. Όλοι λοιπόν στις επάλξεις στον πόλεμο,
πόλεις στην αφύπνιση, στην ενημέρωση. Να αποστάρετε παντού. Να προκαλείτε με την αλήθεια και με τα αληθινά στοιχεία και τις αποδείξεις που έχετε πια στα χέρια σας όλο τον κόσμο. Να του δείξετε. Να τον μελετήσει. Να τον βοηθήσετε να καταλάβει. Πρέπει να καταλάβει. Αυτός είναι ο πόλεμος, παιδιά μου. Δεν έχουμε άλλο. Οικονομικά είναι λυμένο. Έχετε 3 εκατομμύρια. Που είναι ο πόλεμος. Στη διαφορετική θέση, στάση. Okay. Εκεί το κάνουμε. Στην αφύπνιση. Και όλοι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Γιατί μέχρι τώρα ήταν ο τρόπος της σκέψης αυτούς. Ήταν μόνο για τη λύθη της λύθης. Και τώρα πάμε στην αλήθεια. Και είναι μπροστά στα μάτια μας. Και όλοι πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Όλοι θα πρέπει να το διαμηνύσετε. Παντού η αφύπνιση. Ό,τι είναι αληθινό να βγει στον αέρα. Και ό,τι είναι ψεύτικο. Ό,τι είναι δόλιο. Να καεί, να το κάψετε, το διαλύσετε. Όλο το άδικο να κυνηγηθεί μέχρι την άβυσο της λύθης και ακόμα παραπέρα. Να μην το επιτρέψετε σε κανέναν και να μην μείνει ποτέ ούτε ένα κύτταρό του. Θα κάψουμε και θα διαλύσουμε. Θα εξαφανίσουμε κάθε άδικο. Δεν μπορεί να είναι δίπλα μας και να συνεπάγει σε εμάς. Γνωρίζοντας βέβαια την αλήθεια και τα στοιχεία. Οι αποδείξεις και τα στοιχεία στα χέρια σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Συνέλληνες μου.